επειδή είστε από τους πρώτους που μιλήσαν στη μεγάλη συζήτηση περί ενεργειακής μετάβασης για μια μεγάλη οικονομική μετάβαση, η οποία μάλιστα έχει στο κέντρο της τη γεωπολιτική αναμέτρηση και την τεχνολογία. Ναι, ακριβώς. Και επακόλουθο είναι η τεχνολογία να αναδεικνύεται σε κεντρικό επίπεδο επαιδείο γεωπολιτικής αναμέτρησης. Και επηρεάζει πάρα πολύ τα συστατικά του ενεργειακού μείγματος που έχουν αποτελέσει πια στόχους κυριαρχίας από χώρες, από εταιρείες, από συνασπισμούς χωρών κτλ. Αυτή είναι η κατάσταση και τελικά, ξέρετε, μιλάμε πάρα πολύ για το υδρογόνο και συζητήσαμε και μαζί την προηγούμενη φορά, αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι 95% του υδρογόνου παράγεται, προέρχεται από το φυσικό αέριο. Και στις είπα ιδιαίτερα από το σχιστολιθικό, μόνο 5 προέρχεται από τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι είμαστε σε μια φάση που αυτοί που θα εκμεταλλευτούν όλη την κατάσταση είναι η βιομηχανία, η πετρελαιοβιομηχανία, η οποία από την οποία προέρχομαι και δεν την κατηγορώ γιατί αυτή έχει φτιάξει τη ζωή μου, αλλά και στην πετρελαιοβιομηχανία, να λέμε την αλήθεια, αυτά τα πράγματα συζητιόνται αρκετά ανοιχτά. Αυτό ήταν μια παρένθεση έτσι για να μην βλέπουμε και θεωρούμε ότι άμα μιλάς για αυτά τα πράγματα είσαι υπέρμαχος πραγμάτων τα οποία δημιουργούν πρόβλημα στο περιβάλλον. Τώρα, το είπαμε νομίζω και την άλλη φορά, μην κοροϊδευόμαστε έτσι. Η Κίνα είναι που πρωτοστατεί και υπάρχει μεγάλος αγώνας για το τι θα γίνει με το υδρογόνο, ιδιαίτερα με τις κυψέλες, και βλέπουμε τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο, αλλά περισσότερο για τη γειτονιά μας και τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήθελα να μιλήσω λίγο, διότι υπάρχουν δύο άξονες ανάπτυξης του υδρογόνου χαμηλών ρήπων. Τώρα το λέμε χαμηλή ρήπη, δεν το λέμε πια πράσινο, γιατί όλοι έχουν καταλάβει ότι εφόσον η βιομηχανία παίζει το μεγάλο παιχνίδι, θα υπάρχουν κάποιες εκκλήσεις διοξιδίου του άνθρακα, οπότε καλύτερα να μιλάμε για χαμηλούς ρήπους παρά για πράσινο που δεν έχει καθόλου ρήπους, γιατί δεν υπάρχει πράσινο με καθόλου ρήπους, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν δύο άξονες οι οποίοι είναι από βορρά προς νότο. Και οι δύο αυτοί άξονες είναι στην Αφρική. Η βορειοδυτική Αφρική είναι η αρχή ενός από τους άξονες για να παράγει υδρογόνο και να φτιάξει ηλεκτρισμό και να το στείλει στην Ευρώπη. Και ο άλλος άξονας είναι η Ανατολική Αφρική με προέκταση στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Εμμυράτα. Και λίγο το Κατάρ. Αλλά η μεγάλη διαφορά είναι ότι αυτό που συμβαίνει στη βόρειο-δυτική Αφρική, μιλάω τώρα για Μαρόκο, και όχι για Αίγυπτο, είναι αποκλειστικά για να σταλθεί ηλεκτρισμός, αν θέλετε, στην Ευρώπη. Η άλλη μεριά, η βορειοδυτική Αφρική, είναι μέσω της Ελλάδας, της Κρήτης, της Κύπρου κτλ. Δηλαδή ο μεγάλος αγώνας για να γίνει διαμετακομιστής η Ελλάδα. Ο τρίτος άξονας τελικά είναι η Σαουδική Αραβία και τα Εμμυράτα, αλλά αυτός ο τρίτος άξονας, τώρα μην κοροϊδευόμαστε γιατί λέμε πολλά εδώ, νομίζουμε ότι όλοι μας θέλουν, είναι για την Ασία, προορίζεται για την Ασία. Όχι με καλώδια, με αμμονία. Γιατί το υδρογόνο μπορεί να αποθηκευτεί, σαν αμμονία, γιατί η αμμονία είναι άζωτο και υδρογόνο. Δεν έχεις διοξείδιο του άνθρακα, έχεις διοξείδιο του άνθρακα σε όλη τη διαδικασία η οποία γίνεται για να παράγεις την αμμονία. Που σημαίνει ότι το βάζουμε στα καράβια, το στέλνουμε στην άλλη μεριά του Ινδικού ή του Ειρηνικού, εάν θέλετε, ωκεανού. Και εκεί μετά γίνεται ένα cracking, δηλαδή αποδεσμεύουμε το υδρογόνο από το άζωτο και αυτό μπορεί να επιτρέψει να κάνεις και μεταφορά αζότου για τα λιπάσματα. Ποιοι θα το κάνουν αυτό? Οι χώρες οι οποίες έχουν μεγάλες εγκαταστάσεις λιπασμάτων. Μην ξεχνάμε ότι η Σαουδική Αραβία νομίζω είναι η τέταρτη ή η πέμπτη χώρα σε επίπεδο παραγωγής λιπασμάτων.
Μετά έχουμε την Αλγερία, οι πρώτες είναι είναι η Κίνα, η Αμερική, η Ρωσία πρώτα απ' όλα, αλλά και η Σαουδική Αραβία, η οποία αυτή τη στιγμή δουλεύει πάρα πολύ σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή πώς να προωθήσει το υδρογόνο και την παραγωγή υδρογόνου, είναι διότι νομίζω είναι αρκετά μεγάλη παραγωγή σε λιπάσματα. Και τα λιπάσματα, παραγωγή λιπασμάτων, οι εγκαταστάσεις για παραγωγή λιπασμάτων είναι που είναι πάντα κοντά, μην πω μέσα, κοντά περισσότερο, στις εγκαταστάσεις διήλυσης, στις εγκαταστάσεις πετροχημίας, διότι ακόμα και το λίπασμα συνδέεται με την πετροχημία. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση και η Ελλάδα με μία μικρή χερσαία επιφάνεια 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ έχει μία πάρα πολύ μεγάλη επιφάνεια θαλάσσια που είναι γύρω στα 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δεν μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο στην παραγωγή υδρογόνου, δεν μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο στην παραγωγή ηλεκτρισμού για να εξάγει, είναι για να μπορέσει με τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες να καλύψει ένα μέρος, διότι αφήσαμε στην άκρη τους λιγνίτες. Αλλά βέβαια θα συνεχίσουμε να εισάγουμε φυσικό αέριο. Έτσι, για να μπούμε λίγο και στο θέμα της Ελλάδας και στο θέμα των υδρογονανθράκων, που πολύ ρομαντικοί υπάρχουν σήμερα, πολύ μη ρομαντικοί, επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα που είπαμε εδώ και λέγαμε εδώ και 5-6 χρόνια τώρα. Και όλοι περιμένουν πότε θα γίνει η πρώτη γεώτρηση, έτσι να κάνω το πέρασμα σε θέματα τα οποία μας απασχολούν ίσως περισσότερο σήμερα. Όχι, να μην κάνετε το πέρασμα, θέλω να μείνουμε λίγο στον ανταγωνισμό του υδρογόνου. Η μία προοπτική, είπατε, είναι μέσω της αμμονίας. Η άλλη? Η άλλη προοπτική είναι να το παράγεις ολοκάθαρο, όπως λένε, να το συμπιέσεις και να το βάλεις σε αγωγούς. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι θεωρητικά σήμερα, διότι μπορείς να ρίξεις υδρογόνο σε έναν αγωγό, αλλά δεν θα ξεπερνάει το 20% σε σχέση με το φυσικό αέριο. Δηλαδή θα κάνεις ένα μείγμα που θα γίνει ένας φορέας μέσα σε έναν αγωγό, το οποίο θα μπορέσει να πάει πιο γρήγορα. Εάν ανεβάσεις το ποσοστό, το πρόβλημα θα είναι μεγάλο, διότι οι πιέσεις δεν ελέγχονται πια, προβλήματα διαφυγών θα υπάρχουν και μην ξεχνάμε ότι σε επίπεδο όχι θερμογόν δύναμης αλλά μόλυνσης, ρήπανσης, το υδρογόνο είναι θερμικά 11 φορές πιο δυνατό από το φυσικό αέριο. Που σημαίνει ότι θέλουν πολύ προσοχή αυτά τα πράγματα και μην ξεχνάμε ότι όσον αφορά τα καράβια, το 2023 το πρώτο φορτίο συμπιεσμένου υδρογόνου έφυγε από την Αυστραλία για την Ιαπωνία. Μην ακούτε, μην πιστεύετε ότι γράφεται, τα οποία είναι πάρα πολύ προχωρημένα, ότι υπάρχει ήδη μεταφορά υδρογόνου και είναι κάτι που έχει ήδη εγκατασταθεί στην βιομηχανία, στη μεταφορά. Αυτά δεν είναι αλήθεια. Μάλιστα. Και πώς τότε η Γερμανία η ίδια ως πολιτική έχει τις λεγόμενες πρεσβείες του υδρογόνου, θα σας πει κάποιος. Δεν αντιλαμβάνεται τι γίνεται, ή το αντιλαμβάνεται και παίζει αλλιώς το παιχνίδι? Όχι, οι πρεσβείες του υδρογόνου είναι γεγονός. Και γιατί πρέπει να γίνουν μεγάλες συμφωνίες με χώρες όπως το Μαρόκο παράδειγμα, το οποίο έχει πολύ ηλιοφάνεια, χώρες όπως η Αίγυπτος που είναι διαφορετική η κατάσταση, και πάρα πολλές άλλες, πάρα πολλές, είναι 5-6 χώρες οι οποίες έχουν αυτό το ενδιαφέρον σήμερα, σας τις έδωσα τα ονόματα πριν, γιατί οι επενδύσεις θα είναι τεράστιες. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια. Φανταστείτε ότι σήμερα για την Κίνα που είναι η πιο προχωρημένη, έτσι, μια εγκατάσταση η οποία θα παράγει μόνο 20.000 τόνους το χρόνο, όχι τώρα για εκατομμύρια τόνους που γράφουμε για το 2030, 20.000 τόνοι το χρόνο, μόνο η κατανάλωση ηλεκτρικού φτάνει το 1 δισεκατομμύριο για όλη την συστοιχεία, όλες τις ενότητες παραγωγής υδρογόνου, όχι μόνο το κιλοβάτ που θα καίς για να κάνεις την ηλεκτρόλυση, γιατί μια εγκατάσταση η οποία θα κάνει αυτή τη δουλειά είναι
περίπλοκη και είναι πάρα πολύ μεγάλη και στοιχίζει δισεκατομμύρια. Και αυτά είναι που βάζουν τώρα στο παιχνίδι οι Κινέζοι και προσπαθούν στην Καλιφόρνια, στην Ευρώπη, να κάνουν το ίδιο πράγμα, αλλά είναι πιο προχωρημένοι, δηλαδή έχουν 1 με 2 χρόνια μπροστά. Γιατί? Γιατί φτιάξανε φτηνότερες κυψέλες. Μπορεί να μην έχουν μεγάλη απόδοση, αλλά έχουν καταφέρει να προχωρήσουν συγγνώμη, σε αυτή την τεχνολογία με λιγότερο κόστος. Τώρα η Γερμανία και οι ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες κάνουν τη βόλτα, αν θέλετε, για να συνάψουν συμφωνίες με τη Βόρεια Αφρική ιδιαίτερα, είναι για να έχουν πρόσβαση, πληρώνοντας την αφαλάτωση, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που είναι τραγικό, την αφαλάτωση και την εγκατάσταση μεγάλων τεράστιων μονάδων φωτοβολταϊκών, διότι όλα αυτά θα πάρουν καιρό για να γίνουν πραγματικότητα. Η αφαλάτωση και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Η αφαλάτωση είναι μεγάλη υπόθεση, διότι για να μπορέσει να δουλέψει η παραγωγή υδρογόνου, πρέπει να πάρεις νερό το οποίο δεν έχει αλάτι, άρα πρέπει να βγάλεις το αλάτι πριν. Αυτό στοιχίζει πολύ. Παρένθεση, νομίζω είναι αλήθεια, το έχω διαβάσει αλλά δεν είναι κάτι στο οποίο έχω εντρυφήσει, κάποιος από τους ακροατές σας ίσως να είναι ειδικός σε αυτό το θέμα ή να τον καλέσετε για τα θέματα της αφαλάτωσης, νομίζω ότι ένα μικρό μπουκαλάκι νερό συγκριτικά είναι πιο φτηνό, και ας το μεταφέρεις με καράβι, από το να στήσεις μια μεγάλη μονάδα εφαλάτωσης. Ποιοι έχουν μεγάλες μονάδες εφαλάτωσης σήμερα? Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία. Διότι είναι πολύ έρημος. Οπότε, από τη μια έχουν λιπάσματα, παραγωγή λιπασμάτων, mm-hmm. και από την άλλη έχουν προχωρήσει στην αφαλάτωση, γιατί μπορούν να ξοδεύουν λεφτά αυτοί. Διότι βγάζουν πάρα πολλά λεφτά από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο που πουλάνε. Το Μαρόκο δεν το βλέπω να είναι έτσι, και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Βόρειο-δυτική, βόρειο-ανατολική Αφρική ως προς αυτό το πρόγραμμα, διότι το Μαρόκο θα χρειαστεί βοήθεια. Για Αλγερία δεν μιλάω, γιατί ακολουθεί μια πολιτική φυσικού αερίου, αλλά ίσως να αλλάξουν και αυτοί. Άρα, για να έρθουμε στην Ελλάδα, λέτε ότι η άμεση στόχευση είναι να γίνει κόμβος από τον οποίο θα περνάνε είτε αγωγή είτε καλώδια? Τα καλώδια, η ιδέα έχει ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια και έχει γίνει πραγματικότητα, αλλά είναι για μικρές ποσότητες ηλεκτρισμού τα οποία θα περνάνε προς το βορρά. Δηλαδή θα καλύψουν τις ελληνικές ανάγκες, νομίζω, σήμερα. Διότι δεν στέλνει σε γιγαβάτα έτσι στα καλά καθούμενα που θα περάσουν από ένα σταθμό στην Ελλάδα και από εκεί θα φύγουν προς την Ευρώπη και θα αφήσουν ένα κόμιστρο στην Ελλάδα. Θεωρητικά έτσι είναι. Και στα μαθήματα ενεργειακής οικονομίας έτσι τα παρουσιάζουμε. Αλλά δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα, διότι θα χρειαστούν 10 ή παραπάνω χρόνια. Και μέχρι εκείνο τον καιρό η Βόρεια Ευρώπη θα έχει βρει άλλους τρόπους να μπορέσει να. Και όλη αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση, η οποία προχωρά ως project, που συνδέει Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και Αίγυπτο, Ελλάδα, μέσω Κρήτης. Αυτά δεν ξέρω αν προχωράει. Προχωράει στα χαρτιά και στις προμελέτερες. Δεν νομίζω ότι στείνεται αυτή τη στιγμή καλώδιο, αγωγός με καλώδια μέσα που ξεκινάει από την Κύπρο ή το Ισραήλ και πάει στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Έχουν γίνει εργασίες μεταξύ Κρήτης ή γίνονται εργασίες μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου. Αλλά αυτό είναι διότι είναι συμφέρον της Ελλάδας να μπορέσει να διασυνδέσει όλα τα νησιά και όλο. Αφήστε αυτό. Εγώ ρωτώ για το κομμάτι που έχει σχέση με τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από Ισραήλ ή από Αίγυπτο. Αυτά πώς τα βλέπετε? Γίνονται, αλλά ένα παίρνει χρόνο, δύο στοιχίζει πολύ. Και αυτή τη στιγμή οι επενδυτές κοιτάνε ποιο είναι το γεωπολιτικό ρίσκο. Και η Νοτιοανατολική Μεσόγειος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά έχει και πάρα πολύ ρίσκο αυτή τη στιγμή, διότι μην κοροϊδευόμαστε, δύο πόλεμοι υπάρχουν έτσι ήδη. Γιατί εγώ θεωρώ ότι και η Μαύρη Θάλασσα είναι ένας πόλεμος ο οποίος επηρεάζει, λόγω των στενών Δαρδανέλια κτλ., επηρεάζει πάρα πολύ την εξέλιξη στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Για να έρθουμε λίγο αμυγό στην Ελλάδα. Είπατε ήδη ένα πρώτο δείγμα, αλλά εγώ οφείλω λιγάκι να σας συντριγκάρω. Εδώ η Ελλάδα δεν κάνει το ειδικό χωροταξικό, το θαλάσσιο, κύριε Μπασιά, και εσείς μου είπατε ότι χερσαία έχουμε μικρή επιφάνεια εν αντιθέσει με τη θάλασσα. Τι συζητάμε? Βεβαίως.
Βεβαίως. 500 χοντρά, έτσι, 490.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα το θαλάσσιο και 132 το χερσαίο. Είναι ένα τέταρτο, τρία τέταρτα, κάπως έτσι, ή ένα τρίτο μάλλον. Mm-hmm. Ένα τρίτο. Που είναι μεγάλη υπόθεση, μεγάλη υπόθεση. Και γι' αυτό λέω ότι, και το έχω γράψει και το έχω πει καθαρά, ότι θα είναι ανοησία να αγοράζει η Ελλάδα φυσικό αέριο για να παράγει μπλε υδρογόνο. Διότι εφόσον η Ελλάδα μπαίνει και αυτή στο παιχνίδι, περιμένει τις επιχορηγήσεις που θα έρθουν από πού, από ποιους, από βιομηχανικές μονάδες στην Ελλάδα, περισσότερο θα έρθει από έξω και από τις Βρυξέλλες, σαν επιχορήγηση. Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα δανειζόμαστε κεφάλαια για να κατασκευάσουμε ΑΠΕ για να υποστηρίξουν την ηλεκτρόληση προβλέποντας ή προσβλέποντας στην παραγωγή πράσινου υδρογόνου, ενώ το υπέδαφος της χώρας και ιδιαίτερα το θαλάσσιο, έτσι που είπαμε είναι τρεις φορές μεγαλύτερο, έχει σημαντικές πιθανότητες για ύπαρξη κοιτασμάτων. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να εξηγηθεί ούτε σε ένα πρωτοετή οικονομικού κύκλου από αυτούς τους οικονομικούς κύκλους που έχουμε στην Αθήνα, στον Πειραιά και οπουδήποτε αλλού. Πώς θα το εξηγήσετε, δεν στέκεται. Και ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή πώς θα στήσουμε πλωτές ανεμογεννήτριες. Καλό, δεν λέω όχι, γιατί όχι, να το δοκιμάσουμε και αυτό. Και ιδιαίτερα με είναι τζάμπα. Εάν είναι τζάμπα. Αλλά μέσα στα 6 μίλια, δηλαδή να μην βγούμε πιο έξω, αγνώντας ότι έχουμε 3.000 βραχονισίδες και έχοντας υπόψη ή μη έχοντας υπόψη ότι καλά θα ήταν να έχουμε χωροταξικούς χάρτες που του ζητάει η Ευρώπη. Δηλαδή είναι πράγματα που δεν στέκονται εάν θα κοιτάξεις μεμονωμένα το καθένα και παραμένουν μεμονωμένα. Δεν κοιτάμε τις βραχονισίδες, δεν αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα να στείνεις τα πάντα μέσα στα 6 μίλια και όχι πιο πέρα, ενώ βλέπεις η Λιβύη επεκτείνει όχι τα χωρικά αλλά τα χρήσιμα σε 12 επιπλέον, κλείνει τον κόλπο της Σύρτης. Εμείς γιατί δεν κλείνουμε το Θερμαϊκό, γιατί θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Και ασχολούμαστε με το γιατί κλείσαν τη Σύρτη, δεν ασχολούμαστε πώς θα μπορούσαμε να κλείσουμε το Θερμαϊκό. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή άντε να βγάλεις άκρη. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι προβληματικά. Και τι κάνουμε, θριαμβολογούσαμε πριν δύο μήνες και έχω ακούσει πολλούς και σύμβουλους κυβερνητικούς να μιλάνε πριν δύο μήνες και να βγαίνει σε διάφορα έντυπα και διαδικτυακά κανάλια, νίκη, ο αγωγός του EastMed θα γίνει και τα λοιπά και είμαστε καλύτεροι. Και τώρα, πριν από μια εβδομάδα το άκουσα, ή 10 μέρες, να λένε τι να γίνει, κρίμα, δεν έχουμε τα 400 εκατομμύρια γιατί η Ευρώπη δεν ενέταξε το πρόγραμμα στα ευρωπαϊκά κονδύλια και να δούμε τι θα γίνει με τον αγωγό EastMed. Δηλαδή τέταρτη φορά θα τον θάψουμε, το Λάζαρο. Περιμένοντας να το αναστήσουμε πάλι. Και όλα αυτά είναι προβληματικά, καταλαβαίνετε. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί φύγαν εταιρείες. Λέτε λοιπόν ότι εμείς δεν έχουμε ένα ξεκάθαρο πεδίο βούλησης του τι θέμε. Ναι. Επί της ουσίας. Διότι είναι θετικό να μετατρέπεσαι σε ενεργειακό κόμβο, αλλά σε αυτό το ενεργειακό κόμβο τι μεταφέρεις εσύ ως δικό σου ενεργειακό πόρο. Τι βάζεις εσύ, όχι το τι περνάει μόνο από σένα. Σωστά το καταλαβαίνω. Σωστά, γιατί τα βενζινάδικα θέλουν, γιατί οι εταιρείες διήλυσης θέλουν να έχουν δικά τους βενζινάδικα και όχι μόνο να έχουν βενζινάδικα τα οποία τα αφήνουν στη διαχείριση ανεξάρτητων επαγγελματιών. Γιατί θέλουν να έχουν και αυτοί κατευθείαν πρόσβαση. Ας μην πούμε ότι είναι και η καλύτερη βενζίνη, αν και την πληρώνει ακριβώς. Σωστά. Νερό. Επειδή αναφερθήκατε στις θαλάσσιες ή πλωτές ανεμογεννήτριες και σωστά είπατε ότι τις τοποθετούμε στην περίμετρο έως τα 6 ναυτικά μίλια. Ναι. Η χώρα έχει πάνω από 3.500 βραχονισίδες. Ναι. Έχετε σκεφτεί ότι αν καταθέταμε χωροταξικό όπου προβλέπαμε εγκατάσταση πλωτών τέτοιων ανεμογεννητριών εγγύς των βραχονισίδων ή πάνω σε βραχονισίδες, αμέσως αυτόματα αυτές αποκτούσαν οικονομική δραστηριότητα. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την ΑΟΣ, το καταλαβαίνετε. Ακριβώς, μα και βέβαια. Μα όλος ο ανταγωνισμός που γίνεται, κοιτάξτε στην Κίνα, φτιάξαν ακόμα και νησιά. Για να μπορούν ακριβώς να εξηγήσουν ότι έχουν κάποια οικονομική δραστηριότητα, άρα είναι δικό μας γύρω-γύρω. Mm-hmm.
Τόσο μακριά είναι, δηλαδή δεν είμαστε τώρα η θάλασσα της Κίνας, η νότια θάλασσα της Κίνας, τόσο μακριά είναι δηλαδή να πηγαίνει μια ομάδα, δεν ξέρω, από οποιαδήποτε εταιρεία, έτσι, ελληνική, και να κάνει τη συντήρηση μια φορά την εβδομάδα με ένα πλωτό καράβι. Άρα μια λάτζα. Άρα, τι πρέπει να έχουμε καθαρό ως πολίτες, ακούγοντας όλη αυτή τη συζήτηση? Να σας πω, ναι. Αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει? Οι επενδύσεις σε πλωτές ανεμογεννήτρες, γιατί μιλάμε για αυτό το θέμα τώρα, βρίσκονται σε πάυση στη ΣΥΠΑ. Αν και προσέλκυσαν Ευρωπαίους κατασκευαστές όλης της αλυσίδας με την πολιτική του Biden να τραβήξει κατασκευαστές δίνοντας κίνητρα, Ευρωπαίους κατασκευαστές δίνοντας κίνητρα στην Αμερική, έχουν σταματήσει οι επενδύσεις. Έχουν σταματήσει γιατί μετράνε τα πράγματα να ξεκινήσουν πιο δραστικά, ή έχουν σταματήσει γιατί βλέπουν ότι στοιχίζει πολύ και δεν αποδίδει πολύ? Δεν γνωρίζω, αλλά οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές χάνουν λεφτά. Τώρα μην κάνουμε τώρα πάλι κινήσουμε πάλι το παράδειγμα της Siemens, που δεν είναι και το μόνο. Δηλαδή 12 με 13 δισεκατομμύρια να δίνει το γερμανικό κράτος στη Siemens για να την κρατήσει, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με τους πελάτες της. Διότι έχει τώρα να λύσει, να διευθετήσει θέματα νομικά. Διότι ένας που αγόρασε ανεμογεννήτριες, τις έστησε και έχει ένα πρόβλημα που έχει βγει πια διεθνώς σαν πρόβλημα, έχει υποχρέωση να τις κατεβάσει, να τις συντηρήσει, να τις διορθώσει. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα λεφτά? Στην Ελλάδα 20% των ανεμογεννητριών, νομίζω είδα ένα άρθρο που γράφτηκε σε ένα περιοδικό τεχνικό, έτσι, όχι πολιτικό, θέλω να πω, ότι 20% του δυναμικού στην Ελλάδα είναι από αυτή την ομάδα ανεμογεννητριών που είχαν τα προβλήματα. Κάποιος πρέπει να ξέρει και για αυτό το θέμα, δηλαδή τόσους έχουμε στις εταιρείες να μην τους ρωτήσουμε? Και εντάξει, αυτό νομίζω ότι, συγγνώμη για την παράβαση, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσατε να το κάνετε, γιατί είσαστε έγκυρος δημοσιογράφος. Μετά, ξέρετε, η Δανία. Ναι. Μετά η Δανία μειώνει τα κατασκευαστικά προγράμματα στη Νότια Ευρώπη για ανεμογεννήτρες, θέλω να πω. Και μην ξεχνάμε ότι ένα γιγαβάτ χρειάζεται επένδυση γύρω στα 4 δισεκατομμύρια. Γιατί, θα σας πει κάποιος, αυτό είναι το κόστος. Ναι, το κόστος. Ναι, το κόστος. Μάλιστα. Θέλω να ακούσετε λίγο τους ακροατές, λέει εδώ ο Γιάννης. Κύριε Μπασιά, υπάρχει τόσο πολύ μέταλλο στη φύση για να το καίμε σε ηλεκτρόλυση να παράγουμε υδρογονό? Ίσως κάποιο μέρος, ίσως κάποιο μικρό ποσοστό να το καλύψει το υδρογονό, αλλά θα είναι ένα μικρό ποσοστό. Και δεν επανέρχεται το θέμα των σπάνιων γεών και ποιος κατέχει εδώ? Και βέβαια, ναι, και βέβαια, αλλά θέλω να πω, δεν μιλήσαμε για τις σπάνιες γέες, εκτός από το πρόβλημά μου με το τηλέφωνο, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ, και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας ειδικός στην Ελλάδα, ο οποίος έχει παραγνωριστεί, ο οποίος 20 χρόνια πριν τα έχει πει αυτά, ή 15, και έχει κάνει και διδακτορικό, είναι ο κύριος Καμενόπουλος. Ο κύριος Σωτήρης Καμενόπουλος. Ναι, ναι. Ο οποίος είναι ο βασικός γνώστης. Και καλά θα ήταν να αναγνωριστεί. Ναι. Αλλά για να αναγνωριστεί κάποιος για τη δουλειά που έχει κάνει πριν από τόσα χρόνια, όταν ήταν και νεότερος, πρέπει να τον πάρεις τηλέφωνο και να του πεις, θες να μας βοηθήσεις. Δηλαδή, προτάσεις κάνω, πιστεύω ότι τις ακούνε οι σύμβουλοι. Έχετε δίκιο εσείς. Το θέμα είναι ότι δεν ακούγεται καν ο κύριος Καμενόπουλος. Γιατί αλλού έχουν βάλει το νερό στο αυλάκι. Λέει ο Πελοπίδας εδώ, αν κατάλαβα καλά, με τις ήδη τεχνολογίες, το φυσικό αέριο έχει τη λιγότερη ρήπανση. Το υδρογόνο τι ακριβώς λιγότερη ρήπανση έχει, αφού χρειάζεται και φυσικό αέριο? Και επίσης και οι ανεμογεννήτρες έχουν και αυτές οικολογικά προβλήματα, ιδίως ως απορρίμματα. Μήπως λοιπόν κόβουμε το φυσικό αέριο γιατί βολεύει αμυγός τα αμερικανικά συμφέροντα και μετά μιλάμε περί πράσινης ενέργειας? Όχι, δεν το κόβουμε, γιατί όπως είπαμε 95% του υδρογόνου σήμερα παράγεται από φυσικό αέριο. Η βιομηχανία χρειάζεται υδρογόνο και χρησιμοποιεί υδρογόνο. Χρησιμοποιεί για τα πάντα. Αλλά δεν πρόκειται να περιμένουν τα θεωρητικά προγράμματα της Ευρώπης ή διαφόρων εργαστηρίων, γιατί το χρειάζεται υδρογόνο για χίλια δυο πράγματα.
Οπότε και ένα από τα βασικά για τις μεταφορές τώρα είναι η αμμονία. Διότι ωραία είναι να ονειρευόμαστε ότι θα κάνουμε λέβητες υδρογόν, θα τους βάλουμε στα καράβια και θα διασχίζουν τους ωκεανούς. Αλλά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό και ο ναυτιλιακός κλάδος έχει γυρίσει, αν και το έχουν πει, ότι γνωρίζουν ότι είναι ότι μολύνει, ότι λιπαίνει και ότι θα προτιμούσαν να καίνε ακόμα και ντίζελ ή άλλα προϊόντα πετρελαϊκά με καταλύτες, εφόσον ο IMO, ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας, έχει πει ότι πώς το λένε, θεωρεί την αμμονία σαν μία λύση. Εντάξει, θα βάλουμε αμμονία, αλλά να γνωρίζετε ότι μολύνουμε. Και μετά έχεις ρήπους οι οποίοι θα μπουν από το 2025 για όλα τα καράβια, τα οποία καίνε οτιδήποτε, για να μαζευτεί και περισσότερο χρήμα για να χρηματοδοτήσει το υδρογόνο. Αλλά με αμμονία θα κινούνται και τα καράβια, όπως φαίνεται. Άρα λέτε ούτως ή άλλως η μόλις θα συνεχίζεται, έτσι. Μα και βέβαια, έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται, διότι από άποψη φυσικής και χημίας η ενέργεια μετασχηματίζεται, και όταν μετασχηματίζεται παίρνεις ένα θερμικό αποτέλεσμα, ένα ηλεκτρικό αποτέλεσμα, ηλεκτρομαγνητικό αποτέλεσμα, αλλά κάτι μένει σε αυτό που έχει καταναλώσει, και αυτό που μένει είναι κάποια έκκληση. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ανακυκλώσεις ή πρέπει να το δεσμεύσεις. Η ενέργεια δεν είναι, και το είπαν και οι αρχαίοι Έλληνες έτσι, δεν είναι κάτι ότι την καταναλώνω και έχω πάντα την ίδια. Κάτι θα μείνει το οποίο ή θα πάει χαμένο επειδή δεν ξέρεις πώς να το χρησιμοποιήσεις, ή δεν θα καταλάβεις ότι πηγαίνει χαμένο. Οπότε ακόμα και το παλιό καιρό, έτσι, όταν λέω παλιό καιρό, δηλαδή οι πρωτόγονοι, έτσι, οι Σάπιενς και τα λοιπά, δεν καίγανε ξύλο. Καίγοντας ξύλο έχεις παραγωγή θερμότητας, αλλά κάτι χάνεις. Και τον καιρό υπήρχε ρύπανση. Υπήρχε διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο εκλείωταν, δεν ήταν οι ίδιες ποσότητες, γιατί δεν ήμασταν σε βιομηχανική περίοδο. Αλλά δεν μπορείς να, όπως δεν μπορείς να έχεις το ακίνητο, δεν μπορείς να έχεις και κατανάλωση ενέργειας χωρίς χάσιμο από κάτι. Λέει εδώ ο Δημήτρης από Θεσσαλονίκη, αυτή η εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Χρηματιστήριο Ενέργειας και σύνδεσης με το TTF στην Ολλανδία δεν είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες οικονομικής μετάβασης? Είναι εφικτή απεξάρτηση από τέτοια προϊόντα? Από το TTF? Ναι, από το Χρηματιστήριο Ενέργειας που συνδέεται με το TTF. Το TTF είναι ένα. Στην Ευρώπη υπάρχουν γύρω 11. Δύο άλλα σημαντικά είναι στη Γαλλία. Ένα για την Νότια Γαλλία, γιατί πιάνει Μεσόγειο και που είναι κοντά στη Μασσαλία, και ένα ψηλά στη Δουνκέρκη, γιατί πιάνει Ατλαντικό χοντρά. Έτσι. Το TTF είναι το πιο σημαντικό, είναι διεθνής χρηματιστηριακή οργάνωση, δεν έχει να κάνει μόνο με την Ολλανδία. Γι' αυτό και όταν έγινε η όλη συζήτηση για το πλαφόν και τα λοιπά, ανακοίνωσαν οι ιδιοκτήτες, αν θέλετε, του όλου συστήματος, ότι εάν μας ανακατώσετε πολλοί Ευρωπαίοι με τα πλαφόν, μπορούμε να πάμε να το στήσουμε στην Αγγλία. Είναι αλήθεια αυτό. Που σημαίνει ότι είναι πολύ δυνατό το TTF, γιατί η Ολλανδία είναι πάρα πολύ βιομηχανική, το Ρότερνταμ έχει μεγάλο ιστορικό, οι σχέσεις με τη Γερμανία ήταν πάρα πολύ μεγάλες, και Δανία, Ολλανδία, Γερμανία ήταν αυτοί που παίξαν το μεγάλο παιχνίδι για τους Nord Stream και τους δύο, για την κατασκευή, όχι για την καταστροφή, για την κατασκευή τους. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτός ο κόμβος, ένας κόμβος σημαντικός, φυσικού αερίου, από τον οποίο κόμβο εξαρτώντουσαν όλες οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Οπότε τι είπανε, άντε να φτιάξουμε και να υποστηρίξουμε ένα δίκτυ χρηματιστηριακό ενέργειας, ο οποίος θα κάνει τι, θα κοντρολάρει και όλη την Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι το TTF ξεκίνησε για τους αγωγούς, γιατί εκείνο τον καιρό δεν είχαμε LNG. Είχαμε αγωγούς που περνάγανε από την Δανία στην Ολλανδία, από την Αγγλία, από την Νορβηγία, και αυτό ήταν που μετρούσε εκείνο τον καιρό. Λέει εδώ ο φίλος ο Νικόλας, πείτε σας παρακαλώ στον κύριο Μπασιά,
πως υπάρχει πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα Κινέζικου Πανεπιστημίου που αναφέρεται σε παραγωγή υδρογόνου απευθείας από θαλασσινό νερό χωρίς αφαλάτωση. Δεν είναι βέβαια ακόμη εμπορικά εκμεταλλεύσιμη, αλλά οι Κινέζοι λένε ότι αναμένεται να γίνει σε μια πενταετία, δεκαετία. Να το έχει υπόψη του αυτό. Οι Κινέζοι προσπαθούν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά είναι και πραγματιστές. Δηλαδή αυτό που κάνουν σήμερα είναι να ξεκινάνε σταθμούς πειραματικά να ξοδεύουν για να κάνουν υδρογόνο μόνο από φωτοβολταϊκά, όπως κάνει η Σινοπέκ, αλλά απ' την άλλη ξεκινάνε μεγαλύτερα έργα στα οποία γνωρίζουν ότι πρέπει να καίνε μεθανόλη στην αρχή για να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα επίπεδο τεχνολογίας υψηλών, οι οποίες διαχωρίζουν και κρατάνε, αν θέλετε, το υδρογόνο, και αυτό το τεχνολογικό επίπεδο ούτε αυτοί το έχουν. Αλλά επειδή έχουν φτηνά εργατικά, είναι φτηνό το κόστος της κατασκευής των κυψελών, ακόμα και οι Ευρωπαίοι, πολλές εταιρείες πάνε και αγοράζουν κυψέλες από εκεί. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να ενοχλείται, γιατί σου λέει με τι ανταγωνισμό θα κάνουμε, θα βάζουμε λεφτά για να φτιάξουμε κυψέλες και να προχωρήσουμε το υδρογόνο χαμηλών ρήπων και όλοι να αγοράζουν κινέζικες κυψέλες, όπως αγοράζουν σπάνιες γης ή όπως αγοράζουν μικροτσίπ. Οπότε το πρόβλημα παραμένει το ίδιο. Αυτή είναι κάπως η απάντηση στο ακροατή. Στο διατάφτα, κύριε Μπασιά, τι πρέπει να έχουμε καθαρό λοιπόν? Γιατί είναι σαφές ότι εδώ μιλάμε κυρίως για οικονομική μετάβαση και όχι ενεργειακή, με όλα αυτά που είπατε και για τα διάφορα είδη παραγωγής ενέργειας. Τι πρέπει να έχουμε καθαρό εμείς ως χώρα? Πρέπει να έχουμε, άκουγα τον κύριο Μελά πριν, πρέπει να έχουμε καθαρό ότι τα πράγματα δεν θα είναι και τόσο εύκολα. Εγώ κρατάω ότι είπε η διευθύνουσα, η αντιπρόεδρος είναι του Διεθνούς Ταμείου, Νομισματικού Ταμείου, προχτές ή πριν μία εβδομάδα, ότι αν συνεχίζουν, να το πούμε απλά έτσι παιδικά, να τσακώνονται η Ανατολή με τη Δύση, για τον πλανήτη θα υπάρχει μια υποχώρηση 2% του ΑΕΠ, το οποίο μπορεί να φαίνεται παιχνίδι τώρα, σιγά τώρα, αλλά θα έχει επιπτώσεις σε πάρα πολλές χώρες. Όσο για την Ελλάδα, καλά θα ήταν να μπορέσουμε να κάνουμε μερικές γεωτρήσεις, αλλά με μια εταιρεία που θα κάνει μια γεώτρηση για να δει πώς παντρεύονται τα συμφέροντα με την εξέλιξη της Λιβύης ή τα γενικότερα, δεν είναι η λύση για την Ελλάδα, γιατί είναι μια απόλυτη εξάρτηση. Εάν είχαμε όπως πριν μια ιταλική, μια γαλλική εταιρεία, οι οποίες είναι ευρωπαϊκές, θα είχαμε ένα μείγμα συμφερόντων για το ενεργειακό μείγμα, που θα μπορούσε να κινήσει τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά δυστυχώς δεν ενδιαφέρθηκαν στο τέλος, διότι είδαν ότι αλλού θα υπήρχε πιο γρήγορο ενδιαφέρον. Και είναι το βασικό, έτσι. Άρα αισθάνεστε ότι και εδώ θα πάμε σε μονοπωλιακή εξάρτηση ουσιαστικά? Η εξάρτηση είναι μονοπωλιακή σήμερα, διότι... Ενώ και για τις γεωτρήσεις θα συνδυαστούν. Βγαίνει δυστυχώς έτσι η κυβέρνηση και λέει εμείς δεν θέλουμε πετρέλαιο, θέλουμε φυσικό αέριο, και όλο το Ιόνιο μπορεί να έχει πάρα πολύ πετρέλαιο. Δεν λέω μόνο για τα Γιάννενα, για την περιοχή της Ηπείρου, που εντάξει πετρέλαιο θα είναι περισσότερο, έτσι μην κοροϊδευόμαστε. Είναι δύσκολο να κατέβεις κάτω και να βρεις περιοχές που έχει παραμείνει φυσικό αέριο ή έχει δημιουργηθεί φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο είναι στο Ιόνιο που θα παίξει. Ακόμα και για αυτό το περίφημο μπλοκ που είναι κοντά στην μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, δυτικά της Κέρκυρας, θα υπάρξει νομίζω πετρέλαιο, δεν θα είναι όλο φυσικό αέριο. Τι θα κάνουμε, θα πούμε δεν το θέλουμε, το σταματάμε επειδή είναι πετρέλαιο? Δηλαδή, ή ανοίγουμε τη βεντάλια και λέμε ναι, χρειαζόμαστε υδρογονάνθρακες και για να μειώσουμε το κόστος της εισαγωγής στον προϋπολογισμό και για να γίνουμε πιο σημαντικοί και για να μας κοιτάνε με ένα άλλο μάτι ευγενικό και πιο αναγνώρισης. Αλλά πρέπει να πούμε υδρογονάνθρακες, όχι να πούμε εγώ θέλω μόνο ένα πράγμα. Γιατί τελικά να λες ότι θέλω μόνο το φυσικό αέριο είναι σαν να λες μα σήμερα μόνο φυσικό αέριο είναι που μας ενδιαφέρει και είναι αυτό που εισάγεται. Δηλαδή καταλαβαίνετε, είναι μια αλυσίδα σκέψεων η οποία δεν μου αρέσει καθόλου. Άλλο το ότι το φυσικό αέριο, εντάξει, είναι το μέλλον για τα επόμενα 30 χρόνια ή 40, θα δούμε.
θα δούμε. Άλλοι λένε 20, άλλοι λένε 30, άλλοι 40. Αλλά χωρίς φυσικό αέριο δεν μπορείς να κάνεις σήμερα. Μην ξεχνάμε όμως ότι το πετρέλαιο είναι που κινεί τον κόσμο και δεν είναι το φυσικό αέριο. Γιάννης Μπασιάς, θέλω να ευχαριστήσω για αυτή την αναλυτική έτσι προσέγγιση πάνω σε μια πραγματικότητα που ενδυναμώνει αυτό που αρχικά είχε πει πριν ένα χρόνο, ότι περισσότερο μιλάμε για οικονομική μετάβαση και λιγότερο για ενεργειακή, η οποία μάλιστα οικονομική μετάβαση λαμβάνει υπόψη της και τα μεγάλα γεωπολιτικά παιχνίδια που είναι και η τεχνολογία, αλλά είναι ακόμη και οι σπάνιες γεύες, θέμα γεωπολιτικής είναι. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπασιά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Γεια σας.